Το ερώτημα είναι όμως τι θα συμβεί αν η ακροδεξιά περάσει στην πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, που μάλιστα μπορεί να γίνουν και πρόωρα. Wenn also beide Positionen, Präsident und Kanzler oder Ministerpräsident, wirklich der FPÖ zufallen würden, dann glaube ich, gäbe es einen auch radikalen Wechsel, was die Europapolitik angeht. Η απάντηση της Χριστιανοδημοκρατίας σε αυτή την απειλή ακούει στο όνομα Sebastian Kurz. Ο 30χρονος Υπουργός Εξωτερικών, με την προκλητικά συντηρητική ρητορική, θεωρείται η καλύτερη απάντηση για να σταματήσουν οι διαρροές προς την άκρα δεξιά. Natürlich ist bei seinen Aussagen sehr viel Kalkül dabei. Er ist zwar immer ein Konservativer gewesen, er wurde teilweise dann als Liberaler gesehen in seinen Anfangszeiten. Das war er, glaube ich, nie wirklich. Er war schon immer ein stark auf der konservativen Seite verorteter Politiker. Aber natürlich hat er auch als Außenminister versucht und das taktisch auch gemacht, sich, ich sage es jetzt sehr martialisch, Außenfeinde aufzubauen. Mhm. Da hat vielleicht Griechenland auch dazugehört mit einer relativ harten Abgrenzungspolitik und gesagt, ja, wir machen die Balkanroute zu. Was in Griechenland passiert, ist für uns in der Innenpolitik in Österreich sekundär. Η Μαρία Βασιλάκου είναι πάντως πιο προσεκτική στις προβλέψεις για τον λαλίστατο Υπουργό Εξωτερικών. Δεν μπορώ να γνωρίζω προς τα που θα εξελιχθεί στο μέλλον ο κύριος Κούρτς. Αυτά που έχει τουλάχιστον πει και κάνει μέχρι τώρα, σίγουρα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα σε όλο το θέμα που αφορά ακριβώς το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό, με αυτά που πιστεύουμε και θέλουμε εμείς οι πράσινοι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είναι ένα πολύ νέο άτομο, το οποίο ακόμα έχει περιθώρια να εξελιχθεί και ίσως να αλλάξει και θέσεις. Για την πολιτικό των πράσινων, το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Χριστιανοδημοκρατίας, αλλά συνολικά του μεγάλου συνασπισμού. Η συνεργασία αυτή τη στιγμή μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Λαϊκού Κόμματος, άρα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Αυστρίας, δεν είναι βιώσιμη και δεν περιμένω ότι μέσα στους επόμενους μήνες μία σειρά από υποσχέσεις που έχουν δοθεί θα μπορέσουν να τηρηθούν, γιατί πολύ απλά το Συντηρητικό Κόμμα μπλοκάρει αυτή τη στιγμή κάθε είδους μεταρρύθμιση την οποία η χώρα χρειάζεται επιγόντως. Η Βασιλάκου μας θυμίζει ότι η κρίση έχει χτυπήσει και την Αυστρία, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως τις χώρες του Νότου, αλλά και εδώ τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να συμπιέζεται. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της όχι μόνο ως οικονομική ένωση, αλλά και ως κοινωνική ένωση. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη των νέων, για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους φόβους και τις ανασφάλειες, οι οποίοι δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά έχουν μία πραγματική υπόσταση. Αν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι θα βιώσουμε μία έντονη άνοδο της ακροδεξιάς, όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, και ίσως σε λίγα χρόνια από τώρα να ξυπνήσουμε σε μία Ευρώπη που να είναι εφιάλτης. Ακόμα λοιπόν και στην ευημερούσα Αυστρία, κάποιοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι σαπίζει στο βασίλειο της Ευρώπης της λιτότητας. Η αμφισβήτηση για την Ευρώπη εκδηλώνεται και στην Αυστρία από μεγάλο μέρος των πολιτών και έχει να κάνει κυρίως με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Και σε αυτό το κομμάτι λέει τώρα ο νέος σοσιαλδημοκράτης Καγκελάριος ότι θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος.